Τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη για την πληρότητα των φραγμάτων του νησιού ήρθαν να επαναφέρουν τη δραματική κατάσταση στην οποία παραμένει από το 2014, οπότε και ολοκληρώθηκε το φράγμα του Βαλσαμιώτη. Όχι απλά λειτουργεί στο 1 πέμπτο τη δυναμικότητά του, αλλά καμία εξέλιξη δεν φαίνεται να υπάρχει από πλευρά Υπουργείων στη δρομολόγηση νέα μελέτη που θα καταδείξει το ακριβέ τεχνικό πρόβλημα. Είναι η ουσία η οποία ενδεχομένω να μπορέσει να δώσει κάποιο. Ε, να, μια λύση στο πρόβλημα τεχνικό που υπάρχει στο Βαρσαμιώτη και το οποίο να θυμίσω ότι ε, βάσει αποφάσεων που υπάρχουν πλέον και από το δικαστήριο, από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων, ε, υπάρχει εντολή να μην λειτουργεί ο Βαρσαμιώτη σε πλήρη λειτουργικότητα, πλήρη χωρητικότητα, αλλά περίπου στο 1 πέμπτο, 1 τη χωρητικότητά του. Από τον Φεβρουάριο του 2019, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει δώσει καμία νέα ενημέρωση στον διαχειριστή του φράγματος που είναι ο Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη, σε ό,τι αφορά στι διαδικασίε αναζήτηση λύση. Υπάρχει μια τριμελή επιτροπή, η οποία έχει λάβει εντολή να παραλάβει το έργο και η οποία θα κρίνει κατά πόσο μπορεί να παραλάβει ένα έργο το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Η επιτροπή παραλαβή δηλαδή. Και υπάρχουν και κάποιε διαδικασίε οι οποίε έχουν κινηθεί. Είναι μια δικογραφία σε εξέλιξη από, την, τον εισαγγελέα σε σχέση με την διερεύνηση όλων των πτυχών του έργου. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τυχόν κακοτεχνίε και κατασπατάληση δημοσίου χρήματο, η πρόταση του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη για αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων μέσα από την υφιστάμενη εργολαβία δεν έγινε αποδεκτή. Αλλά φαίνεται ότι θα γίνει με μια ξεχωριστή εργολαβία, την οποία θα τρέξει το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Ε, Μα έχουν ενημερώσει ότι πάλι φορέα ε, ε, υλοποίηση, δευτείνουσα υπηρεσία θα είναι η αντιπεριφέρεια Χανίων, που είναι και τώρα στο έργο. Και αναμένουμε εξελίξεις σε σχέση με αυτό. Υπενθυμίζεται ότι το φράγμα του Βαλσαμιώτη άρχισε να κατασκευάζεται το 2005, χρηματοδοτήθηκε από δύο κοινοτικά πλαίσια στήριξης και στήχησε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα παραμένει επί της ουσίας ανένεργο.